Και να πάμε λίγο στο Ναύπλιο, καθώς είχε από την Κρήτη ξεσήκωσαν κατά κάποιο τρόπο εκεί την περιοχή στο πλαίσιο εκδηλώσεων, εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από την Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Νομόρα Γαουλίδας ο Μίνωας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων. Και πού θα πάμε τώρα, πάμε να συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο. Τον Δήμαρχο Ναυπλιαίων, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τον Ναύπλιο. Είναι αυτή η αγάπη βέβαια για αυτό το δέσιμο με την Κρήτη που είναι δύσκολο να το κρύψει κάποιος. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για να πει κάποιος ότι θα μεταφέρει την παράδοσή του αλλά και, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί έτσι είναι η Κρήτη, έτσι είναι η Κρητική, έχουν μια ιδιαίτερη παράδοση. Όταν χορεύουν, ξεδιπλώνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δει κάποιος αλλού. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από την πρώτη πρωτεύουσα. Αυτό να το ξέρετε. Σωστά. Σωστά. Και βέβαια αυτό το κριτικό αντάμωμα, έχετε και το τολό εκεί πέρα, το χωριό με τους κριτικούς, έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς και ιδιαιτερότητες. Έτσι ακριβώς. Είμαστε αδελφοποιημένοι με την Κρήτη. Το ξέρετε αυτό. Βέβαια. Ξέρετε ότι το τολό είναι μια κοινότητα δική μας που η πλειοψηφία των κατοίκων έχουν κρητική καταγωγή και βρήκαν εδώ το απάγγιο τους σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αναπτύχθηκαν και ευημερούν από τότε και ποτέ δεν ξέχασαν φυσικά την Λεβεντογένα Κρήτη, την πατρίδα τους. Έτσι πολύ συχνά υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά και οτιδήποτε να μας θυμίζει να κρατάει ζωντανή αυτή τη μνήμη. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες, αλλά ακόμη περισσότερο την κυρία Χαρά Καραγιαννάκη, την πρόεδρο, την πολύ δραστήρια και δημιουργική πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Αργολίδας, η οποία από την αρχή ήθελε να γίνει αυτή η εκδήλωση και την έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Δήμος και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Τουρισμού ήταν η αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό να κρατά αυτούς τους δεσμούς δυνατούς και ισχυρούς. Δεν ξέρω αν από τα μέσα μπορέσατε λίγο να αντλήσετε την ατμόσφαιρα που επικράτησε το περασμένο Σάββατο στο Ναύπλιο. Επιχειρούμε. Σας λέω όμως ότι ήταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Οι επισκέπτες αλλά και οι δημότες μας μπόρεσαν και διασκέδασαν με όλο αυτό που είχε στηθεί μέσα στην πόλη, όχι μόνο η πλατεία Τριών Αβάρχων μπροστά στο Δημαρχείο που έγινε το επίκεντρο για τις χορευτικές ομάδες, αλλά και οι βόλτες και οι μαντινάδες που πλημμύρισαν όλα τα στενά του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου. Αυτό μετέφερε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, είναι οι εποχές τέτοιες που πρέπει να δίνουμε ένα στο χέρι στον άλλον και να βάζουμε τα κοινά μας σημεία, γιατί μόνο η ενότητα είναι αυτή που μπορεί να μας δημιουργήσει ένα ασφαλές μέλλον. Χρειαζόμαστε την ενότητα αυτή από την μια άκρη μέχρι την άλλη της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας, ακόμη και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Δύσκολη καιρή για δυνατούς ανθρώπους και δυνατά έθνη. Δήμαρχε, με τον τουρισμό πώς τα πάτε στην περιοχή? Τα πάμε καλά. Να μην ματιάσουμε. Τα πάμε καλά. Οι προηγούμενοι δυόμισι μήνες ήταν εξαιρετικοί. Ευελπιστούμε έτσι να είναι και οι επόμενοι. Οπωσδήποτε οι ειδήσεις γύρω-γύρω το περιβάλλον δεν είναι ένα καλό περιβάλλον, δεν είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον, αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να πάει σε όμορφα μέρη, να περάσει καλά και εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε ένας προορισμός που συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει κάποιος να ζήσει στις διακοπές. Το μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη, στους κριτικούς, ποιο είναι? Στους κριτικούς είναι πάντα να μας χαρίζουν αυτές τις στιγμές. Αγαπάμε πολύ Κρήτη. Δεν έχει να κάνει μόνο το ότι ο Δήμαρχος έχει εκεί συγγενείς στο Ηράκλειο και τους χαιρετώ τώρα μέσα από τη δική σας συχνότητα, αλλά το Τολό είναι μια κριτική κοινότητα με πάρα πολλούς Κρήτες στην Αργολίδα και όχι μόνο απλώς υπάρχουν, αλλά όπως είδατε είναι πολύ δραστήριοι. Η παράδοση της Κρήτης μεταφέρεται πολύ συχνά σε εμάς. Αγαπάμε Κρήτη. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας, με το καλό να τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.